κάνει το σούτ είναι καλό. Η μπαλά στα δίχτυα, το 0-1 για τη Γιουβέντους. Με τον γκολ του Πεσότο που είδε τον Ντελπιέρο να ανοίγεται από αριστερά. Είδε όμως και να έχει χώρο για να κάνει το σούτ. Το εκμεταλλεύτηκε και η Γιουβέντους παίρνει κεφάλι στο σκορ. Με σκόρερ τον Πεσότο. Θέλει να πιάσει το ρύπνο, την άμυνα της Μπάρη. Έχει χώρο Ινζάκη, κάνει την παλιά. Δεν υπάρχει offside. Το σούτ δεν θα γίνει. Με δεύτερη προσπάθεια θα απομακρύνει τον κίνδυνο ο Γκαρσία στην προσπάθεια του Κόντε. Αν πρόλαβα να δώσει τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, η Γιουβέντους αγγίζει το δεύτερο γκολ. Μπαλά πέρασε το 2-0. Δεν θα γίνει από τον Τουντόρ. Σέντρα του Κόντε στο χώρο που κινείται ο Ζαμπρότα. Θα κερδίσει την μπάλα, θα κάνει το σούτ. Ο Μαντσίνη θα μαζέψει. Γιουβέντους στην επίθεση. Η κίνηση από τον Τελπιέρο στην περιοχή, σε δύσκολη θέση γύρισε για τον Κόντε. Το σουτ μάζεψε ο Μαντσίνη πάνω στη γραμμή. Ευκαιρία μεγάλη για τη Γιουβέντους να κάνει το 0-2. Ο Σπινέζι απευθείας, η μπάλα κόντραρε 1-1. Η Μπάρη σοφαρίζει στο 85 με το Σπινέζι. Μπάρη που δεν έχει χάσει φέτος την έδρα της ούτε από τη Λάτσιο ούτε από την Ίντερ. Σοφαρίζει 5 λεπτά πριν το τέλος και η ικανοποίηση ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του Φασέτη. Μία ακόμη ισοπαλία στο καμπιονάτο, Ρετζίνα Πάρμα 2-2, δραματικό παιχνίδι. Αμέσως τώρα παρακολουθούμε τα γκολ και τις κυριότερες φάσεις του παιχνιδιού αυτού. Στο Ρέτζιο Καλάμπρια, η Ρετζίνα αντιμετώπιζε την Πάρμα. Οι Παρμέτζοι μόλις το πρώτο λεπτό μετά το φάουλ του Φουζέρ θα προηγηθούν με τον Κρέσπο. Λίγο αργότερα θα ζητήσουν πέναλτι ή τη Ρετζίνα σε χέρι του Καναβάρο. Δοκάρι για την γηπεδούχο ομάδα με τον Μπαρόνιο. Και νέο δοκάρι στην επανάληψη πάλι με τον ίδιο παίκτη. Ο Μπαρόνιο την τρίτη και φαρμακερή θα χρηστεί σκόρε, θα ισοφαρίσει στο 50 λεπτό. Η χαρά μου στον γηπεδούχο θα κρατήσει μόλις 2 λεπτά, καθώς και πάλι ο Ερνάν Κρέσπο θα πλασάρει εδώ τον τερματοφύλακα τη Ρετζίνα και θα κάνει το 1-2. Όμως οι γηπεδούχοι θα αντιδράσουν και με τον Πύρλο θα κάνουν το 2-2. Και ένα δοκάρι του Κρέσπο προς το τέλος. Δεν θα αλλάξει κάτι, το 2-2 ήταν το τελικό σκορ. Αυτά κυρίες και κύριοι και από το παιχνίδι αυτό. Πάμε τώρα σε ένα άλλο παιχνίδι. Πάμε στον αγώνα της Μπολόνια με την Βέρονα να δούμε πριν από λίγη ώρα τι ακριβώς έγινε στην πόλη της Μπολόνια. Στο έντον Ταλάρα η Μπολόνια αντιμετώπιζε τη Βέρονα. Το πλάγιο από τον Μπομέ, κεφαλιά του Άντερσον. Από κοντά ο Νέρβο δεν μπορεί, διώχνει ο Φρέι. Ένα φάουλ από τον Σινιόρι, μπάλα στο δοκάρι του Φρέι. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία, περάσαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ίγνωσον από κοντά, ο Φρέι θα μπλοκάρει και πάλι. Ένα νέο πλάγιο από τον Μπομέ, κεφαλιά από τον Κένεθ Άντερσον. Εκπληκτική εκτείναξη του τερματοφύλακα της Βερόνα, θα πετάξει την μπάλα σε κόρνερ. Και προς το τέλος μια διπλή μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Με τον Βέντολα, τον Ίγνωσον. Ο Βέντολα και πάλι θα σουτάρει out, μένει το 0-0. Έτσι λοιπόν έμεινε το 0-0 και σε αυτό το παιχνίδι και είμαστε ισοπαλιών αυτή την εβδομημέρα στον καμπιονάτο. Πάμε όμως να συνδεθούμε κυρίες και κύριοι με το Τωρίνο, όπου βρίσκεται ο απεσταλμένος μας ο Ανδρέα Πόλαμπαρίνη. Σε πολύ λίγη ώρα θα αρχίσει ένα μεγάλο παιχνίδι, Τωρίνο απέναντι στη Ρώμα, θα το μεταδώσει απευθείας ο Άλφα. Σύνδεση με Τωρίνο, σύνδεση με τον Ανδρέα. Ανδρέα, καλό απόγευμα, καλό βράδυ μάλλον. Καλό βράδυ, Τωρίνο. Έχει κόσμο? Δεν θα έλεγα ότι έχει κόσμο, σίγουρα δεν είναι ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να τραβήξει τόσο πολύ κόσμο και μην ξεχνάμε ότι αυτές τις ημέρες, τις δύο τελευταίες ημέρες η κακοκαιρία κυρίως στη Βόρειο Ιταλία έχει πραγματικά χαλάσει τα πλάνα πολλών. Έτσι ήταν αναμενόμενο να μην υπάρχουν πάνω από 20 περίπου χιλιάδες κόσμος εδώ στο Ντελε Άλπι. Ένα Ντελε Άλπι όπου η ατμόσφαιρα είναι κάπως ψυχρή, αν και όπως έλεγες εσύ είναι πολύ σημαντικό αυτό το παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Η Τωρίνο προέρχεται από τη νίκη κόντρα στην Μπάρη για την έκτη αγωνιστική την περασμένη εβδομάδα και φυσικά θέλει να συνεχίσει σε αυτόν τον δρόμο, σε αυτήν την πορεία που έχει χαράξει στην προσπάθειά της να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία. Ο Ίβιτς παίζει όχι από τη μία πλευρά, ο Λάμπρος κούτος από την άλλη. Είναι η ευχάριστη είδηση για τους Έλληνες ποδοσφαιρόφιλους θα έλεγα, καθώς ο Ήλια Ίβιτς ξεκινάει στην ενδεκάδα της Τωρίνο. Για ό,τι αφορά τον Λάμπρο το Χούτο είναι στον πάγκο και φυσικά θα έχει αρκετές ελπίδες θα έλεγα, πολλές πιθανότητες να αγωνιστεί στη συνέχεια στο παιχνίδι. Φυσικά θα δούμε και πώς θα πάει η Ρώμα γενικότερα. Όλα αυτά ο Ήλια Ίβιτς, ο οποίος, συγγνώμη που σε διακόπτω, ξεπέρασε τον τραυματισμό του.
και φυσικά θέλει να ολοκληρώσει ό,τι είχε ξεκινήσει στο παιχνίδι με την Ίντερ, όπου ήταν από τους κορυφαίους εκείνου του αγώνα. Όπως θα θυμόσαστε όλοι, όσοι παρακολουθήσατε εκείνο το παιχνίδι που είχε μεταδώσει το Α, και φυσικά μετά από τον τραυματισμό του θέλει και πάλι να επιστρέψει εκεί όπου είχε σταματήσει κατά κάποιο τρόπο. Έτσι λοιπόν θα το δούμε και πάλι πίσω από τον κύριο, τον βασικό επιθετικό της Τωρίνο, τον Φεράντε, τον Μάρκο Φεράντε, έχοντας φυσικά ελευθερία κινήσεων κατά κάποιο τρόπο, καθώς ο ρόλος του Σέρβου, πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, δεν είναι και τόσο προκαθορισμένος, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά τα τελευταία μέτρα πριν από την αντίπαλη περιοχή. Θα τον δούμε όμως με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά για πρώτη φορά ο κόσμος θα δει ένα παιχνίδι που θα μεταδώσει απευθείας τηλεόραση του Α σε πολύ λίγα λεπτά. Για πρώτη φορά θα δούμε τον Ήλια Ήβιτς σε ιταλικό γήπεδο σε ζωντανή σύνδεση. Ακριβώς. Και αξίζει τον κόπο να καθίσει ο κόσμος να παρακολουθήσει αυτόν τον αγώνα. Βεβαίως, είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Μην ξεχνάμε ότι και η Ρώμα θέλει μετά από την ήττα εντός έδρας της περασμένης εβδομάδας να ξανακερδίσει την χαμένη, θα έλεγα, υπερηφάνεια και κυρίως τους τρεις βαθμούς που έχασε την περασμένη εβδομάδα κόντρα στην Ιουέντους στο Ολύμπικο. Υπάρχουν αρκετοί οπαδοί της Ρώμα που έχουν ταξιδέψει ως το Τωρίνο για να σημαντικό παιχνίδι για τη Ρώμα, γιατί είναι στους 11 βαθμούς, θέλει να πάει στους 14, να πιάσει τους Ιουβέντους, να σκαρφαλώσει στην δεύτερη θέση και να είναι τρεις βαθμούς πίσω από τη Λάτσιο. Ακριβώς. Και όσοι παρακολουθήσατε από το ξεκίνημα της σεζόν αυτά τα παιχνίδια της φετινής χρονιάς στο καμπιονάτο, σίγουρα γνωρίζετε πολύ καλά ότι όλα τα παιχνίδια είναι ανοιχτά, δεν υπάρχει κάτι το προκαθορισμένο, θα έλεγα, στο δεν αποτέλεσμα. Υπάρχει φαβορί, δεν υπάρχει φαβορί, και όπως είδαμε και την περασμένη εβδομάδα, η τελευταία μπορεί να κερδίσει την πρώτη της βαθμολογίας. Και μην ξεχνάμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω, Σάββατο Κυριακή είναι το παιχνίδι. Σάββατο είναι το παιχνίδι, χάρη της Ίντερ με την Λάτσιο. Ίντερ Λάτσιο, Σάββατο βράδυ, 9.30 ώρα μπορεί να καταλάβει. Πως θα είναι μια μεγάλη βραδιά, μια ακόμα μεγάλη βραδιά, όπως παρακολουθήσαμε και χθες το ντέρμπι του Μιλάνο. Όπου δυστυχώς για την ήττα του Γρηγόρη Γεωργάτου, κυρίως για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, η ομάδα του δεν κατάφερε να πάρει το θετικό αποτέλεσμα, παίζοντας με 10 παίκτες, καθώς αποβλήθηκε ο Ρονάλντο στο 33ο λεπτό. Ο Ρονάλντο που είχε σκοράρει. Σε αυτό το παιχνίδι θέλω να σταθούμε λίγο, να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά ότι το παιχνίδι, το μεγάλο παιχνίδι πλέον της 8ης αγωνιστικής Ίντερ Λάτσιο, είναι το Σάββατο βράδυ στις 9.30, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς, στις 9.30 σε ζωντανή μετάδοση και πάλι το Μεάτσα. Έτσι ακριβώς. Στο Μεάτσα δεν ξέρω τι έχουν επιλέξει οι Ιταλοί για κυριακάτικο βραδινό παιχνίδι, Ανδρέα. Ναι, υπάρχουν διάφορες πιθανότητες. Υπάρχει το Φιωρεντίνα Τωρίνο, το παιχνίδι που θα κρίνει κατά κάποιο τρόπο τι θα συμβεί στη συνέχεια για τους Βιόλα στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Ακριβώς. Μία ερώτηση για πολύ μετάδοση, σίγουρα θα ξέρουμε στο δεύτερο ημίχρονο και θα το αναφέρουμε. Μία ερώτηση για μονόλεπτη απάντηση, Ανδρέα. Γρηγόρης Γεωργάτος, σημερινή κριτική των Ιταλικών εφημερίδων. Οι κριτικές των Ιταλικών εφημερίδων στέκονται στην πολύ καλή εμφάνιση. Για μια ακόμη φορά αναφέρονται με πολύ καλά λόγια οι Ιταλοί συνάδελφοι για την εμφάνιση του Γρηγόρη Γεωργάτου. Κατά κάποιο τρόπο απέναντι στον Γκουγγελμιν Πιέτρο, τον Αργεντίνο ακραίο της Μίλαν, ουσιαστικά εξουδετερώθηκαν ο ένας, εξουδετερώσαν ο ένας τον άλλον κατά κάποιο τρόπο, αλλά θα έλεγα πως κρίνονται υπέρ του Γρηγόρη κατά κάποιο τρόπο οι κριτικές, καθώς βαθμολογήθηκε με ένα θετικό βαθμό, ένα 6 γενικότερα, 6. Που είναι σίγουρα ένας ικανοποιητικός βαθμός, αν θεωρήσουμε ότι η Ίντερ για μία ώρα περίπου έπαιζε με 10 παίκτες και καταλαβαίνει κανείς σε ένα ντέρμπι κόντρα στην Μίλαν με τα άλλα μεγάλα αστέρια τι μπορεί να σημαίνει αυτό σε επίπεδο κούρασης και εξουθένωσης, θα έλεγα, και εξάντλησης δυνάμεων. Ανδρέα, περισσότερα σε πολύ λίγα λεπτά στη σύνδεση με το Τωρίνο που θα περιγράψει τον αγώνα της Τωρίνο. Σε λιγότερο από 15 λεπτά. Να είσαι καλά, Ανδρέα Πολαβαρίνη. Καλό βράδυ προς το παρόν. Επίσης. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, εμείς, ένα άλλο παιχνίδι του Ιταλικού Πρωταθλήματος, στον αγώνα της Περούτζια με τη Βενέτσια που έγινε χθες. Στην αναμέτρηση της Περούτζια με τη Βενέτσια, οι γηπεδούχοι έχασαν μια σημαντική ευκαιρία μόλις το 5ο λεπτό. Άστοχος ο Τεντέσκο. Λίγο αργότερα η απάντηση για τους φιλοξενούμενους, η προσπάθεια από τον Μανιέρο, το σουτ θα αποκρούσει όμως εντυπωσιακά ο Παγκότο. Και στο 10ο λεπτό, αντεπίθεση για την ομάδα της Βενέτσια, θα ανατραπεί ο Πέτκοβιτς από τον Ματεράτσι. Πέναλτι σε βάρος των γηπεδούχων. Ένα πέναλτι που ανέλαβε να εκτελέσει ο Πίπο Μανιέρο. Θα νικηθεί αρχικά από τον Παγκότο, όμως στη συνέχεια με δεύτερη προσπάθεια θα κάνει το 0-1. Λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, σημαντική ευκαιρία χαμένη για την Περούτζια.
άστοχος από πολύ καλή θέση ο Καλόρη. Και λίγο αργότερα νέα επιθετική προσπάθεια για τους γηπεδούχους. Το σουτ από τον Μέλι, υπέροχη επέμβαση από τον Καζάτσα. Δεύτερο ημίχρονο, 44ο λεπτό, μια μαγική μπαλιά από τον Ακάτα, η προβολή από τον Νικόλα Αμορούζο. Το 1-1 για την Περούτζια που συνέχισε στον ίδιο ρυθμό. Και στο 22ο λεπτό, εντυπωσιακή ενέργεια από τον Μέλι, η σέντα του τελευταίου, το σουτ από τον Ακάτα, η επέμβαση από τον Καζάτσα. Η προβολή από τον Αμορούζο, το 2-1 για την ομάδα του Ματσόνε. Προσπάθησε να αντιδράσει η Βενέτσια, έχασε μια ευκαιρία με τον Μανιέρο, ενώ στη συνέχεια παραλίγο το αυτογκολ από τον Ματεράτσι. Νίκη 2-1 για την Περούτζα. Η μοναδική ομάδα, κυρίες και κύριοι, που δεν έχει γευθεί τη νίκη μέχρι στιγμής τουλάχιστον στο Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου είναι η Κάγιαρη. Ούτε σήμερα μπόρεσε να κερδίσει την Ουντινέζε, που τη φιλοδόρησε μάλιστα και με 3 γκολ μέσα στη Σαρδινία. Στο Σαντελία η Κάλιαρη υποδέχτηκε την Οντινέζε. Ψυχρολουσία για τους γηπεδούχους μόλις στο 4ο λεπτό. Φιλοξενούμενοι κέρδισαν το φάουλ, εκτελεστής ο Φαντερβέκ. Η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα του Σκάρπη. 0-1 για την Οντινέζε, όπως θα δούμε στο replay. Το σου του Ολλανδού βρήκε στον Περέτα και κατέληξε στα δίχτυα της Κάλιαρη. 3 λεπτά αργότερα, στο 7. Η σέντρα το Φιόρε, ο Μούτσι θα βρεθεί στην πλεονεκτική θέση. Δεν θα δυσκολευτεί να κάνει τα τέρματα της Οντινέζε 2. Εδώ πανηγυρίζει ανάλογα. Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μέρους. Νέος ούτε το Μούτσι μπάλα θα περάσει μόλις out. Αυτό το σκόρο οι ομάδες πήγανε στα αποδυτήρια. Πέραμε στο δεύτερο ημίχρονο, στο 63. Εκπληκτική προσπάθεια και πάλι του Μούτσι. Σίγουρα πρωταγωνιστής του αγώνα. Ένα εκπληκτικό γκολ. Κάνει το σκορ Κάλιαρη Ουντινέζε 0-3. Ξαναβλέπουμε την εκπληκτική προσπάθεια του Ιταλού. Νέα επίθεση στο Ουντινέζε. Αυτή τη φορά ο Σκάρπι θα φανεί τυχερός. Η μπάλα θα βρει στο οριζόντιο δοκάρι του. Η Κάλιαρη θα προσπαθήσει να πετύχει τον γκολ της τιμής, όμως το σούτ Ολιβέιρα θα βρει στο δεξί κάθετο δοκάρι του Τούτσι. Τελικό σκορ 0-3.